τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από την Κατερίνη, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη Κατερίνη. Τι κάνουμε? Είμαστε πολύ καλά, ευχόμαστε το ίδιο και για εσάς. Ναι, ναι, μια χαρά, και ο καιρός είναι τώρα λίγο, όχι πολύ ζεστός, αλλά δεν έχει ακόμα. Ναι. Δεν είστε προληπτικός, κύριε Θεοχάρη, Τρίτη και 13 ημέρα. Δεν είστε, ωραία. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, ξεκινάμε με την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Το τριήμερο που μας πέρασε εδώ στην γειτονική μας Θεσσαλονίκη. Γίναν πολλά και ευτράπελα μάλιστα. Θέλω να μου πείτε λίγο, αν ήσασταν δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης μιας εφημερίδας, τι τίτλο θα βάζατε στην παρουσία, όλη παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Σκιά του εαυτού του. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έμοιαζε καθόλου με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κέρδισε τις καρδιές των Ελλήνων και μπόρεσε να γίνει πρωθυπουργός. Στην πραγματικότητα έχει κάνει μια στροφή 180 εμπειρών στα πάντα. Το τελευταίο που μας είπε στην Θεσσαλονίκη είναι καινούριο αυτό, ότι δεν πρέπει να αλλάξει η Ευρώπη πια. Ήταν το σενάριο που μας έλεγε ως τώρα, ότι δημιουργούνται ρευμές στην Ευρώπη, αλλάζει η Ευρώπη και αλλάξει και η λιτότητα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία οι κακοί Ευρωπαίοι μας επιβάλλουν. Τώρα πια λέει ότι όχι, η Ευρώπη δεν θα αλλάξει, δεν μπορεί να αλλάξει, πρέπει να αλλάξουμε εμείς νοοτροπία. Αυτό όμως δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το εξηγήσει στον μικροεπαγγελματία, ο οποίος δεν έχει πελάτες στο μαγαζί του. Αν μπορεί να το εξηγήσει στον εργαζόμενο, ο οποίος δεν πληρώνεται και παρόλα αυτά συνεχίζει και πηγαίνει μετά από 2, 3, 4 και 5 φορές μήνες στην ίδια δουλειά για να βοηθήσει, να μην κλείσει η επιχείρηση. Να το εξηγήσει στον αγρότη, ο οποίος βλέπει να υπάρχουν συνεχώς προβλήματα και να αυξάνεται και το τι έχει να πληρώσει σε φόρους και εισφορές. Να το εξηγήσει σε κάθε περίπτωση στον συνταξιούχο, ο οποίος δεν βλέπει την επικουρική του να είναι αυτή που ήταν και την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός να πανηγυρίζει γιατί έσωσε τις επικουρικές. Οπότε νομίζω ότι μοιάζει ο Πρωθυπουργός να μην έχει πια επαφή με την πραγματικότητα, να μην καταλαβαίνει ποια είναι η καθημερινότητα των Ελλήνων. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, διατελέσατε Γενικός Γραμματέας Εσόδων σε μνημονιακή εποχή. Ξέρετε δηλαδή κάποια πράγματα όσον αφορά τα έσοδα του κράτους από μέσα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση χτυπάει ανελαίητα ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά μια πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών μέσω της φορολογίας. Θέλω να πείτε λίγο εσείς τι διαφορετικό προτείνετε ώστε αυτό το κράτος να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα που τα έχει ανάγκη, έτσι. Έτσι, αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως το λέτε, διότι αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη, πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα και στο φορολογικό σύστημα και μια σταθερή ροή εσόδων για να μπορέσουμε να τα στρέψουμε προς το κοινωνικό κράτος, εκεί που θα βοηθήσουν τον αδύναμο. Καταρχήν, αν θέλετε, επειδή είπατε τι κάνει αυτή η κυβέρνηση, να προσθέσω ότι η στρατηγική αυτής της κυβέρνησης είναι μία. Παίρνει τα φορολογικά βάρη, τα ρίχνει στον εργοδότη, τα ρίχνει σε επιχείρηση δηλαδή, και μεταφέρει και περιμένει να μεταφέρει ο εργοδότης όλο το βάρος πια μετά στους υπαλλήλους του. Είτε με το μειωμένο μισθό, είτε με απολύσεις, είτε με μαύρη εργασία, με όλους αυτούς τους τρόπους. Αλλά έτσι η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από τον κακό εργοδότη, ο οποίος μεταφέρει τα βάρη στις πλατιές μας του πληθυσμού. Τώρα, αυτό που θα έπρεπε κάποιος να κάνει είναι, και πράγματι πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Κατά την άποψή μας, πρέπει να κινηθούμε σε 4 πυλώνες, οι οποίοι πρέπει να κινηθούμε συγχρόνως και στους 4. Ο πρώτος είναι ότι η διακυβέρνηση πρέπει επιτέλους να γίνει χάρη του πολίτη, που σημαίνει ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης. Δεν μπορεί σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία η δικαιοσύνη να ελέγχει ακόμα και τον πρόεδρο και εδώ πέρα να μην μπορεί να συμβεί. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ότι η διοίκηση πρέπει να φύγει από τα χέρια των πολιτικών. Δεν μπορεί το 2016 να ορίζουμε εμείς οι πολιτικοί τους διοικητές των νοσοκομείων, ενώ υπάρχουν τόσα παιδιά άνεργα, παιδιά με μεταπτυχιακό στη διοίκηση υγείας. Αυτό αμέσως, εμείς λέμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα επιτελικό κράτος των 5.000 υπαλλήλων. Αμέσως αυτό θα μας δώσει πάρα πολλά. Απολύσεις δηλαδή, κύριε? Όχι, δεν είναι ζήτημα απολύσεων, είναι ζήτημα να
σπρώξουμε το ΕΣΥ εκτός του Υπουργείου Υγείας. Να μην είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του Υπουργού Υγείας και του πολιτικού. Ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικοποίηση. Όχι ιδιωτικοποίηση. Το νοσοκομείο να λειτουργεί με όρους παραγωγικότητας. Όχι παραγωγικότητας του κέρδους και του ιδιωτικού τομέα, με όρους παραγωγικότητας του δημοσίου αγαθού της υγείας. Πρέπει δηλαδή να μπουν διοικητές νοσοκομείων με προσόντα και μεταπτυχιακά, να μπουν για συγκεκριμένη θητεία 7 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια και ο Υπουργός να συμφωνεί μαζί τους στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια και όχι να τους διώχνει επειδή δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ όπως συμβαίνει τώρα και όπως συνέβαινε πριν, έτσι με το ΠΑΣΟΚ και με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανακαλύψει κάτι καινούριο. Ακολουθεί την ίδια συνταγή την πεπατημένη που μας έφερε εδώ στις Τόκες. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να αλλάξουμε τη μορφή του δημοσίου τομέα. Χρόνος. Πρέπει να κάνουμε αμέσως τις τομές εκείνες οι οποίες θα χτυπήσουν τα διάφορα πυράγχας που λιμένονται το δημόσιο. Θα λέω ότι μόνο από τις δημόσιες προμήθειες μπορούμε ετήσια να κερδίσουμε 4 δις. Εάν απλώς ακολουθήσουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα γνωστά έτσι, πληθυσμούς ηλεκτρονικούς, να μην τα λέμε, αλλά έχουμε εμείς ένα... Η δημοκρατική ευθύνη είναι ένα λεπτομερές σχέδιο για το τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά τα 4 δις πρέπει να πάνε τα μισά στο κοινωνικό κράτος, πρέπει να στηρίξουμε τα νοσοκομεία μας που παραπέουν και τα άλλα μισά πρέπει να πάνε στη μείωση των φόρων. Με στόχο να πάμε σε μια φορολογία σταθερή στο 20% σε όλα. 20% στους πολίτες, 20% στις επιχειρήσεις, 20% στο ΦΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα σπάσουμε το φαύλο κύκλο που έχουμε αυτή τη στιγμή και θα δώσουμε περισσότερη ανάπτυξη για να μπορέσουμε να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους. Όμως, απλώς για να κλείσω, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα ζητήματα τραπεζικά. Δηλαδή, η ανάπτυξη και οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν αν δεν λύσουμε και το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης. Κύριε Θεοχάρη, πόσο δύσκολος θα είναι ο φετινός χειμώνας, πόσο οι Έλληνες θα αντέχουν ακόμα να πληρώνουνε? Εγώ νομίζω ότι πια έχουν φτάσει στα όρια τους και δεν αντέχουν και νομίζω ότι θα το δούμε και στην κατανάλωση αυτό. Δηλαδή αν οι φόροι που έχουν έρθει, ένφια κτλ. Πληρωθούν, αυτό σημαίνει ότι θα τα χάσουμε από την κατανάλωση. Δεν είναι έτοιμα χρήματα τα οποία πληρώνει ο άλλος από την τράπεζα. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα, ας πούμε, του φόρου εισοδήματος είναι χασούρα για το ΦΠΑ. Δεν βλέπω δηλαδή πια να φτάνουν πια στα όρια της και φοβάμαι πολύ από πρώτης πρώτου που θα αλλάξουν και ασφαλιστικές φορές ότι θα έχουμε κάποια σημαντική κατάρρευση των εσόδων και στα ταμεία τα ασφαλιστικά. Βλέπετε προώρες εκλογές, κύριε Θεοχάρη? Οι πρώτες εκλογές καταρχήν εξαρτώνται από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό. Αυτός έχει και το μαχαίρι, έχει και το πεπόνι. Οπότε θέλει, αποφασίζει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Ξέρετε ότι σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης η δικαιολογία του εθνικού θέματος ήταν πρόσφορη. Ο Πρωθυπουργός πήγαινε στον πρόεδρο και του ζητούσε να προκηρυχθούν εκλογές. Αυτό θα γίνει και τώρα, στην περίπτωση που η κυβέρνηση αναγκαστεί να κάνει δύο πράγματα. Μάλλον σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη είναι αν για τον οποιοδήποτε λόγο οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν ότι κοινωνικά καταραίει. Άμα δει λοιπόν η κυβέρνηση ότι στα νούμερα που θα τα μετράει κάθε μήνα, ότι αρχίζει να φοβάται ότι θα σπάσει το φράγμα του 20%, θα φοβηθεί ότι θα έχει τη μοίρα του ΠΑΣΟΚ και ότι δεν θα μπορέσει να ανακάμψει και συνεπώς θα πέσει εκλογές γρηγορότερα. Το δεύτερο είναι, επειδή μόνο πια επικεντρώνονται στους δημοσίους υπαλλήλους, είναι οι μόνοι που την ενδιαφέρουν, πια και τους συνταξιούχους δεν την νοιάζουν. Στους δημοσίους υπαλλήλους, εάν αναγκαστεί να πέσει ο κόφτης, αν δει δηλαδή ότι τα δημόσια οικονομικά πάνε έτσι που ο κόφτης θα είναι αναπόφευκτος, τότε θα πάει σε πρόορες εκλογές για να μην τον ενεργοποιήσει και να μην το χρεωθεί. Τον κόφτη το βλέπετε πάντως? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι σίγουρο ακόμα. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας κρίσιμος μήνας. Τα έσοδα θα φανούν πώς θα πάνε τότε. Εάν δεν έχουμε πολύ μεγάλη στάση πληρώμων, ο κόφτης μπορεί να αποφευθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι χαμηλός ο στόχος για φέτος και η κυβέρνηση βέβαια κάνει και διάφορα τρίκ, ας πούμε, με το να μην πληρώνει, με διάφορες δαπάνες να μην εγγράφονται, κάποιες επιστροφές φόρων κτλ. Οπότε έχει κάποια μικρά περιθώρια να, ας το πούμε, κοροϊδέψει το σύστημα, να το πω έτσι. Δεν είναι σίγουρο ακόμα, όχι, θα πρέπει να το δούμε. Κύριε Θεοχάρη, πάμε λίγο στα τις διαπλοκίες, αγαπημένο θέμα της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτός ο διαγωνισμός ήταν ένα χτύπημα στην διαπλοκή από την πλευρά της κυβέρνησης
έτσι όπως εξελίχθηκε. Για να το καταλάβουμε αυτό, φυσικά δεν ήταν κανένα χτύπημα. Αλλά για να το καταλάβουμε πρέπει να το εξηγήσουμε. Πού στηρίζεται η διαπλοκή? Έχει δύο κομμάτια η διαπλοκή. Το λένε τράπεζες, ΜΜΕ, πολιτική. Όχι, δεν είναι τόσο το ζήτημα τραπεζών. Είναι προφανές ότι οι τράπεζες πρέπει να λαμβάνουν μέρος με τα δάνεια και να συνεχίζουν να στηρίζουν τα ΜΜΕ. Αλλά η διαπλοκή στηρίζεται είτε σε διαφημίσεις του δημοσίου, οι οποίες πηγαίνουν προς μέσα που δεν θα έπρεπε να πάρουν αυτή η διαφήμιση. Και μετά μπορεί αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιούνται οπουδήποτε, ακόμα και να δίνονται πίσω σε πολιτικούς. Και η δεύτερη διαπλοκή είναι στις προμήθειες του δημοσίου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης σχετίζεται και με επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν έργα. Και κατά τεκμήριο τα μεγαλύτερα έργα είναι κατασκευαστικά. Βλέπετε να σταμάτησε κάποιο από αυτά τα δύο αυτή η κυβέρνηση? Έβαλε κάποιο κανόνα στο πώς δίνονται τα χρήματα στις διαφημίσεις, ανάλογα εγώ σας λέω με την ακροαματικότητα του κάθε μέσου? Έβαλε κάποια άλλη διαδικασία έστω να δημοσιεύονται όπως έκανε για τις τράπεζες? Ξέρετε, η κυβέρνηση έχασε τον έλεγχο των τραπεζών. Προσπάθησε να τις ελέγξει, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί στη Φραγκφούρτη πήραν τον έλεγχο από την κυβέρνηση. Όταν έχασε λοιπόν τον έλεγχο, έβαλε νόμο ώστε οι τράπεζες να μας δημοσιεύουν πού δίνουν τα χρήματά τους στη διαφήμιση, έτσι. Ναι. Και είδαμε την αυγή να κυβέρνηση... Ναι, βεβαίως. Για την ίδια την κυβέρνηση δεν το κάνει. Έστω και αυτό είναι ένα βήμα, να το δούμε, να μπορούμε να το κρίνουμε. Δεν το κάνει για την κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι, δεν βάζει κανόνες όσο το ευρύτερο δημόσιο θα δίνει τα χρήματά του στη διαφήμιση. Και το τρίτο είναι, απέκλεισε κάποιους οι οποίοι έχουν σχέση με εταιρείες κατασκευαστικές που παίρνουν έργα από το δημόσιο, από τις διαδικασίες αυτές. Έβαλε κάποια τέτοια κριτήρια? Κανένα κριτήριο. Συνεπώς δεν βλέπω σε κανένα σημείο, από καμία λογική, να μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση αυτή χτύπησε τη διαπλοκή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρα πάει να δημιουργήσει την δική της διαπλοκή. Μα είναι φανερό. Την διαπλοκή, δηλαδή, με αυτό το διαγωνισμό. Βεβαίως. Αλλάζει, μια αλλαγή φρουράς γίνεται. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το οποίο βέβαια είναι μια κοροϊδία, μια στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Θέλω να πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός έχει κρίση και ικανότητα να καταλάβει όταν πάνε να τον κοροϊδέψουν. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας για την στάση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ απέναντι στην δημοσιογράφο του Α, όταν του έκανε την ερώτηση και του είπε ευθέως, δηλαδή, ότι εγώ νιώθω ότι εσείς με απολύετε, δηλαδή η κυβέρνηση μέσω αυτού του νόμου, και την όλη αυτή απάντηση έτσι του κυρίου Τσίπρα, πώς την είδατε? Δεν το νιώθει μόνο η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την απόλυση, διότι εάν η κυβέρνηση έκανε το αυτονόητο, δηλαδή έλεγε ότι τα κριτήρια για τους σταθμούς για να λειτουργούν είναι αυτά, 1, 2, 3, 4, 5, να έχουν τόσους υπαλλήλους, όποια είναι αυτά. Και προβλέπετε έτσι, κάτι τέτοιο? Ναι, αυτά τα 5 κριτήρια, 10. Και αυτά τα 5 κριτήρια, οι υπάρχοντες σταθμοί έχουν ένα χρόνο να τα ικανοποιήσουν. Και αν δεν τα ικανοποιήσουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, όσο δώσει, τότε θα κλείσουν. Τότε πράγμα. Άρα, σας έχουμε στη γραμμή, γιατί. Ναι, κόπηκε η γραμμή. Ναι. Γραμμή. Σας ακούμε λοιπόν, γιατί είναι για το θέμα των αδειών. Το θέμα των αδειών. Το άλλο θέμα είναι ότι πραγματικά όλοι μας εκπλαγήκαμε με τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει το φάσμα της ανεργίας και δεν είναι σίγουρος για το μέλλον του και αν θα μπορέσει να φέρει θέματα στην οικογένειά του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός αντίπαλος να περίμενε, ας πούμε, σε μένα ή σε κάποιον άλλον της αντιπολίτευσης να μιλούσε και με αυτόν τον τρόπο ή αν θέλετε ακόμα και σκληρότερα, μην με διακόπτεται ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή η ασέβεια προς έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά δεν του φταίει σε τίποτα και αυτός ο συμψηφισμός, ο οποίος είναι και λανθασμένος, αλλά ο συμψηφισμός, δηλαδή ότι εμείς απολύσαμε 10, ναι, αλλά εσείς απολύσατε 15 και άρα είστε χειρότεροι, ή ότι δεν είδα κανέναν να κλαίει για τους απολυμμένους της ΕΡΤ τη στιγμή που οι δημοσιογράφοι κάναν μια εβδομάδα περίπου. Ναι, 15 μέρες νομίζω απεργία. Ναι. Λοιπόν, κάναν απεργία για αυτά τα θέματα, διαμαρτυρήθηκαν και τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός να μηδενίσει κάθε προσπάθεια και σαν να γεννήθηκε η χώρα, δηλαδή μόνο τον Ιανουάριο του 2015, μόνο τότε, δηλαδή μέχρι τότε δεν υπήρξε τίποτα. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι
η εξουσία και η καρέκλα στο Μαξίμου τον έχει μεταλλάξει και πάρα πολύ γρήγορα, πολύ γρηγορότερα από ότι μετάλλασε άλλους στη θέση του σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Φοβάμαι ότι έχει αρχίσει να κατεβαίνει ένα κατήφορο από τον οποίο δεν υπάρχει γυρισμός και του συνιστώ να το συνειδητοποιήσει και να κάνει στροφή. Κύριε Θεοχάρη, η δημοκρατική ευθύνη, το όνομα του κόμματός σας μου έφερε στο μυαλό μια ερώτηση. Τελικά, δηλαδή, ποιο βαραίνει η ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, τις κυβερνήσεις, τους Έλληνες, τους πολίτες, ή μήπως τελικά, κύριε Θεοχάρη, τα φάγαμε όλοι μαζί? Κοίταξε, την είπαμε ευθύνη, διότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει καθόλου ευθύνη. Έτσι, δεν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να καταλάβουν τα λάθη τους και τέλος πάντων να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι έχουμε μερίδιο σε αυτή την ευθύνη. Το μερίδιο όμως το μεγαλύτερο και το συντριπτικότερο είναι στο πολιτικό προσωπικό και στο πολιτικό κατεστημένο που έχουμε ζήσει ως τώρα. Είναι αυτό το προσωπικό που έφερε την πτώχευση 40 χρόνια τώρα λέγοντας ψέματα, εφίζοντας έναν λαό στα ψέματα, έτσι. Και βέβαια ένας λαός που δυστυχώς δεν έδειξε τα αναγκαστικά και να αναλάβει τις ευθύνες του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η μεσαία τάξη κατακρεουργείται, είναι το μόνιμο υποζύγιο για όλα τα βάρη. Όποιος περνάει από αυτή τη χώρα, είτε είναι ο δανειστής, είτε είναι η κυβέρνηση, είτε είναι ο πολιτικοί της αντιπολίτευσης, οι συνδικαλιστές, όλοι ρίχνουν τα βάρη σε αυτή τη μεσαία τάξη, την οποία την καταστρέφουν. Και η ίδια η μεσαία τάξη πρέπει επιτέλους να θυμηθεί. Πρέπει και αυτή να σηκωθεί να αναλάβει τις ευθύνες της, πρέπει να μην αφήνει την μοίρα της να την αποφασίζουν άλλοι και να κάθεται στον καναπέ. Πρέπει επιτέλους να ψηφίσει την επιστροφή της πολιτικής από ανθρώπους που μπορεί να εμπιστευτεί. Υπ' αυτή την έννοια όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη, διότι δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο ελευθερίας εάν δεν αναλαμβάνουμε και την ευθύνη η οποία η ελευθερία αυτή προϋποθέτει. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.